Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση αναλύθηκαν στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που πραγματοποιείται στον Βόλο. Δηλαδή τώρα, αντί να έρθει, όπως του έχω πει πολλές φορές, να πει καμιά πρόταση. Είναι ο θεσμικός ρόλος αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει προτάσεις. Ήρθε να μας ξαναθυμίσει τα πεπραγμένα. Δεν θέλει να τα ξεχάσει. Δηλαδή τι ήρθε να μας πει τώρα, πώς θα αλλάξει το εκλογικό σύστημα. Δηλαδή τι, αυτό που ουσιαστικά κινδύνευσε να καταστρέψει την αυτοδιοίκηση, το ξανασυζητήσουμε. Αλλά έχω ένα απλό ερώτημα. Γιατί μερικά πράγματα πρέπει, εντάξει, αξιωματική αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, περιορισμένη ευθύνη της αντιπολίτευσης, όλα αυτά κατανοητά, αλλά και καμιά κουβέντα καθαρή να τη λέμε. Δηλαδή, με δύο λόγια να καταλάβω. Είπε θα καταργήσει το 43%. Καλώς. Και μετά τι άλλο θα κάνει. Θα ανοίξει, λέει, έναν εξαντλητικό διάλογο. Εντάξει, θα εξαντληθούμε όλοι από το διάλογο. Στον διάλογο αυτό, με τι θέση προσέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει θέση υπέρ της επαναφοράς της απλής αναλογικής ή όχι. Είναι μυστικό αυτό. Δεν θέλετε να μας το πείτε. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι σημαντικό για τους αυτοδιοικητικούς. Αύριο το πρωί έχουμε βουλευτικές εκλογές. Να ξέρουν ποιο σύστημα υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Ποιο εκλογικό σύστημα. Δεν πρέπει να το πείτε αυτό. Αν εξακολουθεί να σας αρέσει απλή αναλογική ή όχι. Μια αυτοδιοίκηση είναι ισχυρή αν είναι ανθεκτική στις κρίσεις. Είπαμε και πριν ότι αντιμετωπίσαμε υγειονομική, μεταναστευτική, ενεργειακή και φυσικά συνεχώς κλιματική κρίση όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι πιο ανθεκτική η αυτοδιοίκηση και κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις γιατί μαζί με τους πολίτες και μαζί με την κυβέρνηση όλοι εσείς κάνατε το καθήκον σας. Άκουσα με πολύ προσοχή τον Δημήτρη Παπαστεργίου όταν έλεγε ότι έτρεξε σε κάθε χωριό αφήνοντας ό,τι άλλο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί για μια κανονικότητα του αυτοδιοικητικού έργου για να είναι κοντά στους πολίτες που είχαν τόσο ανάγκη σε ένα τόσο μεγάλο καθεστώς αβεβαιότητας όπως αυτό που προκάλεσε η πανδημία. Και ναι, εμείς στηρίξαμε την αυτοδιοίκηση όπως στηρίξαμε και την κοινωνία όλο εκείνο το χρονικό διάστημα με έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Και φίλες και φίλοι, μην κάνετε λάθος. Ήταν δυνατόν να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση όπως και την κοινωνία γιατί υπήρχε εμπιστοσύνη. Και εμπιστοσύνη υπάρχει γιατί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκατέστησε την εμπιστοσύνη για τις προοπτικές της χώρας και έφερε την Ελλάδα εκεί που έπρεπε, στην καρδιά των εξελίξεων ευρωπαϊκά και παγκόσμια.